Συνεχίζουμε τη σειρά των βίντεο της βιβλιοθεραπείας με προτάσεις, θα έλεγα κυρίως αναφορές, σε κάποια βιβλία που μπορούν να μπουν μέσα σε έναν κατάλογο της βιβλιοθεραπείας. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι πολλοί εκδοτικοί οίκοι έχουν στήσει ολόκληρες σειρές με αντικείμενο σχετικό, είτε με ψυχολογία είτε με ψυχοθεραπεία, από τα οποία τα βιβλία αυτά σίγουρα τα προτιμούν οι ειδικοί των κλάδων τους για περαιτέρω μελέτη, είτε οι φοιτητές, είτε και το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Είναι γεγονός όμως ότι κάθε είδους βιβλίο, είτε είναι επιστημονικό είτε αυτοβοήθειας, μπορεί να προταθεί από έναν ειδικό να μελετηθεί εάν κρίνει ότι τα μηνύματα του βιβλίου ή η διαδικασία της ανάγνωσης θα βοηθήσει ένα άτομο. Δεν θα αναφερθώ σε μια σειρά από βιβλία, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για μια εξατομικευμένη επιλογή βιβλίων, αλλά και το σημερινό βίντεο είναι απλώς μια αναφορά, μια αφορμή. Σίγουρα το πρώτο βιβλίο που θα έλεγα ότι ανήκει στις προτάσεις είναι «Ο μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί. Ένα αγαπημένο βιβλίο. Στην Ελλάδα έχουμε μία παράδοση σε αυτού του είδους τα βιβλία μέσα από τις εκδόσεις όπερα. Δηλαδή ποιος δεν έχει διαβάσει Μπουκάι. Τώρα ενδεικτικά αναφέρω εδώ κάποια βιβλία, έτσι. Όπως επίσης από τον ίδιο εκδοτικό οίκο είναι τα βιβλία του Σεπούλβεβα. Πολλά από αυτά τα βιβλία έχω χρησιμοποιήσει και εγώ σε σεμινάρια και σε δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων, γιατί βοηθάνε πάρα πολύ στο να εγείρεις κάποια συναισθήματα ή κάποιες καταστάσεις για να συζητηθούν, για να διερευνηθούν παραπέρα. Τα τελευταία χρόνια και μέσα σε ομάδες που κι εγώ ήμουν διαχειρίστρια και με την πολύτιμη βοήθεια και άλλων ειδικών, είχαμε αναφερθεί από τις εκδόσεις Κέλευθος στο βιβλίο «Το σύμπλεγμα του Τηλέμαχου». Από τις ίδιες εκδόσεις πάλι, από τη μικρή σειρά, «Ο χορός των μεγάλων μητέρων», επαραδείγματι, το χρησιμοποίησα σε ένα σεμινάριο, από το οποίο συζητήθηκαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα σας βάλω βέβαια στην περιγραφή κάτω του βίντεο και link με εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι έχουν στήσει ολόκληρες σειρές της ψυχαναλυτικής ψυχολογικής σειράς, από το οποίο μπορείτε βέβαια να ρίξετε μια ματιά και να επιλέξετε και κάποια βιβλία. Οι εκδοτικοί οίκοι που εγώ τουλάχιστον τα τελευταία έτσι χρόνια παρακολουθώ είναι σίγουρα η σειρά από τις εκδόσεις ανέφερα Όπερα και Κέλευθος, είναι η σειρά πάρα πολύ καλή της κριτικής που μ' αρέσει πάρα πολύ, η σειρά από τις εκδόσεις Ίκαρος, η σειρά των εκδόσεων Αρμός, πάρα πολύ ωραία βιβλία, η σειρά της Άγρας φυσικά, έτσι. Καθώς επίσης και πάρα πολλά βιβλία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ήταν και από τις εκδόσεις Κέδρος, πάρα πολλά βιβλία, καθώς επίσης και από τις εκδόσεις Πατάκη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είχε στηθεί μια ενδιαφέρουσα σειρά βιβλίων αυτοβοήθειας κυρίως με την εποπτεία, διεύθυνση, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι ο τίτλος, του Γρηγόρη Σίμου.
η τέχνη της επικοινωνίας, πώς να γίνεται περισσότερο αποτελεσματική σε προσωπικό κοινωνικό επίπεδο, η βουλημία, η γνωσιακή συμπεριφορά, δεν αρκεί μόνο η αγάπη. Από τις εκδόσεις ροές, οι φυλακές της παιδικής μου ηλικίας, της Μίλλερ. Μου έρχονται έτσι τώρα στο μυαλό έτσι διάφορα βιβλία. Η Ευγνωμοσύνη, τα βιβλία του Σαξ Όλιβερ από τις εκδόσεις Πατάκη, νομίζω Ξυπνήματα ήταν ο τίτλος. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, το μικρό βιβλίο του Ναι, αρκετά και η Διόπτρα νομίζω βγάζει τα τελευταία χρονικά διαστήματα. Καθώς επίσης και λογοτεχνικά βιβλία που πιο πολύ νομίζω ότι αφορούν τη θεματική του δικού μας βίντεο. Είναι το κλασικό όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια, έτσι το σύνδρομο Φρεγκολί του Μανώλη Πρατικάκη που είχε βγει από τις εκδόσεις Καλέντης και νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν το ανακάλυψαν πάρα πολλοί οι αναγνώστες, σε σχέση βέβαια με τα βιβλία της Φωτεινής Τσαλίκογλου που και αγαπήθηκαν και συνεχίζουν βέβαια να εκδίδει διάφορα βιβλία και να έχει και ένα αναγνωστικό κοινό από το οποίο την ακολουθούν. Νομίζω ότι δεν θα ήθελα να κάνω περισσότερες αναφορές σε βιβλία, παρά μονάχα να αναφέρω ότι είχε στηθεί και μια σειρά σημαντική και από τις εκδόσεις Γαβριλίδη, που μια και πλέον τώρα δεν έχουμε τις εκδόσεις Γαβριλίδη, για να τις αναφέρω. Αυτά θα ήθελα να σας προτείνω και να ψάξετε περισσότερο κάτω στα link της περιγραφής. Ως την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, εύχομαι να είσαι καλά και να έχεις πολλές και καλές αναγνωστικές επιλογές.